σεμινάριο. Σήμερα θα πούμε το τελευταίο μάθημα για CSS. Θα καλύψουμε κάποιες έννοιες που μας βοηθάνε να κάνουμε τα layouts που θέλουμε σε κάποιο web design. Είναι από τις πιο δυνατές ιδιότητες που έχει το CSS και με αυτές που θα δείξουμε μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που τόσα χρόνια πολλοί το κάνανε tables. Θα αρχίσουμε με μια κατηγοριοποίηση των element, των στοιχείων δηλαδή. Και ένα στοιχείο ορίζεται από μια ετικέτα. Και τα στοιχεία αυτά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το block level και το inline level. Αυτό είναι μια ιδιότητα που έχει κάθε στοιχείο. Και σημαίνει το εξής, ότι το block level έχει την έννοια ότι θα είναι κάποιο κουτί που μέσα θα έχει είτε άλλα κουτιά ή θα έχει inline elements. Τώρα για να καταλάβετε που τα έχετε δει ήδη, για παράδειγμα μια παράγραφος είναι block element, δηλαδή σχηματίζει ένα κουτί. Ένα link είναι inline element και είναι μέσα στη γραμμή αν το βάλετε. Και θα το δείτε καλύτερα. Επίσης είπαμε ένα block level element μπορεί να περιέχει άλλα block level elements και inline elements. Ένα inline element μπορεί να περιέχει inline elements, αλλά ένα inline element δεν μπορεί να περιέχει ένα block level element. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μέσα σε ένα strong δεν μπορούμε να βάλουμε μια παράγραφο. Αυτό απαγορεύεται. Επίσης, η ιδιότητα αυτή των κάθε στοιχείων δεν αλλάζει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο ότι μια παράγραφος θα είναι inline level. Αυτή η ιδιότητα είναι συνδεδεμένη με την ετικέτα και τη φύση της και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Πήγαινε στην επόμενη. Εδώ είναι ένα παράδειγμα για στοιχείο inline level. Ακολουθεί τη ροή της γραμμής. Έχω μία παράγραφο και κάπου μέσα στο κείμενο έχω ανοίξει ένα IMG, μια ετικέτα IMG που είναι μία εικόνα. Αυτή η εικόνα σχεδιάζεται σαν να ήταν μία λέξη ή ένας χαρακτήρας όπως το πάρει κανείς στη γραμμή και δεν σπάει το layout σε τρία διαφορετικά κουτιά όπως θα δούμε στην επόμενη. Στην επόμενη διαφάνεια εδώ πέρα έχω δηλώσει την εικόνα να είναι block level. Τώρα, αυτό το έχω κάνει εγώ με CSS αλλά δεν έχω αλλάξει τη φύση της εικόνας, έχω αλλάξει μόνο το πώς θα φαίνεται. Δηλαδή η εικόνα συνεχίζει να παραμένει inline level όσον αφορά τη σημασιολογία της, αλλά έχω επιλέξει να εμφανίζεται σαν να ήταν block level. Και δημιουργείται αυτό το κουτί. Δηλαδή, στο block level ένα element έχει μια αλλαγή γραμμής πριν, που σημαίνει ότι από το elite, αφού έχει αλλαγή γραμμής, θα πάει από κάτω. Μετά είναι το περιεχόμενό του, που είναι η εικόνα, και μετά ακολουθεί και μια άλλη αλλαγή γραμμής που είναι ο λόγος που ξεκινάει το set εδώ από κάτω. Επίσης, τα block level elements και αυτά που σχεδιάζονται ως block προσπαθούν να πιάσουν όσο περισσότερο χώρο μπορούν όσον αφορά το πλάτος τους. Δηλαδή, σε αυτό το παράδειγμα, η εικόνα πιάνει το πλαίσιό της, είναι όλη η γραμμή από τα αριστερή μεριά μέχρι τη δεξιά. Ωραία, πήγε στο επόμενο. Αυτό είναι το box model που είχαμε πει και στο πρώτο μάθημα. Ένα block level element έχει αυτή τη μορφή. Είναι, άμα το σκεφτείτε, 3-4 μάλλον ορθογόνια. Το εσωτερικό ορθογόνιο είναι το περιεχόμενο και οι ιδιότητες που το καθορίζουν είναι το width και το height. Αυτό σημαίνει ότι όταν ορίζουμε το width και το height, ορίζουμε πόσο θα είναι το εσωτερικό κουτί. Μετά υπάρχει μια περιοχή έξω από αυτό που έχουμε πει ότι είναι το padding. Έχουμε πει και τις ιδιότητες που μπορούμε να το ελέγξουμε padding top, right, bottom, left. Μετά υπάρχει μια ακόμη μια περιοχή έξω από το padding area που είναι το border, που είναι το περίγραμμα στο κουτί μας. Και υπάρχει και άλλη μια περιοχή έξω από το border που είναι το margin. Μέχρι τώρα έχουμε πει πώς μπορούμε να ελέγξουμε το margin, το border και το padding και δεν έχουμε πει πώς μπορούμε να ελέγξουμε πόσο θα είναι το width και το height από ένα κουτί. Αυτό θα το πούμε σήμερα. Μείνει στην επόμενη.
Οι ιδιότητες είναι width και height. Η ιδιότητα width ορίζει το πλάτος ενός στοιχείου. Επίσης αυτό έχει νόημα μόνο σε στοιχεία τα οποία είναι block. Δηλαδή στα inline στοιχεία, άμα ορίζουμε το width, δεν θα αλλάξει τίποτα. Για παράδειγμα, σε ένα span, άμα ορίσουμε width, δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα εμφανιστεί μέσα στο κείμενο όπως και αν δεν είχαμε ορίσει τίποτα. Είναι σημαντικό να έχετε στο μυαλό σας ότι το width, παρόλο που είναι το πλάτος, δεν σημαίνει ότι αυτό που θα σχεδιαστεί εν τέλει θα έχει το πλάτος που ορίσαμε. Αυτό σημαίνει διότι το padding και το margin και το border δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή που ορίζουμε. Δηλαδή, εδώ πέρα που ορίσει στο πάνω κουτί width 100 pixel, το padding είναι, έχει φτιάξει ένα κουτί, αυτό είναι 100 pixel. Το από κάτω που έχει width 100 pixel και padding left 40 pixel, αυτά τα 40 pixel δεν συμπεριλαμβάνονται στα 100 pixel που χωρίσει παραπάνω. Συνεπώς το κουτί έχει σχεδιαστεί να είναι 140 pixel πλατή και στα αριστερά του έχει μια περιοχή που είναι τα 40 pixel του padding. Αυτά είναι 40 pixel και αυτό είναι 100 pixel. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και το ύψος. Η ιδιότητα που ελέγχει το ύψος είναι το height. Πάλι είναι μόνο σε block στοιχεία. Και αντίστοιχα, όταν γνωρίζω ύψος και padding, το συνολικό ύψος του κουτιού θα είναι το ύψος που χωρίζει, το padding που χωρίζει, συν το border, συν το margin. Δηλαδή, αν έχω ύψος 100 pixel και padding top 40 pixel, θα έχω συνολικά 140 pixel. Αν είχα ορίσει και border, θα είχα όσο border είχα ορίσει. Αν είχα ορίσει και margin, θα γινόταν ακόμα περισσότερο. Είναι στην επόμενη. Τι εννοούμε block στοιχεία. Ωραία. Block στοιχεία. Καταρχάς υπάρχει ένας διαχωρισμός. Έχουν μάθει, ξέρω εγώ, ενέργειες H1, H2 κλπ. Παράγραφους div. Έχω μάθει και EM, Strong, Anchor στα links. Αυτά έχουν από μόνα τους μία ιδιότητα που έχει οριστεί από αυτούς που κατασκεύασαν XHTML και έχουν ορίσει ότι αν ένα στοιχείο θα ανήκει στο block level ή αν θα ανήκει στο inline level. Ο τρόπος για να το καταλάβετε χωρίς να μάθετε απ' έξω είναι να σκεφτείτε πώς θα τέργεις, συνήθως πέφτετε μέσα. Για παράδειγμα, μία παράγραφος δεν εμφανίζεται σε μορφή. Αν βάλετε δύο παράγραφους στη σειρά θα εμφανιστεί μία κάτω από την άλλη και όχι σαν να βρισκόντουσαν σε μία γραμμή. Ενώ άμα βάλετε ένα link μέσα σε μία παράγραφο, δεν θα εμφανιστούν τρία κουτιά, το πρώτο μέρος του παραγράφου, το link και το δεύτερο μέρος. Οπότε να λέμε block στοιχείο, σημαίνει ότι όταν σχεδιάζετε, φτιάχνετε ένα κουτί που υπακούει στο box model και δεν είναι μέρος μίας γραμμής. Okay. Λοιπόν, αφού έχουμε πει το width και το height, είναι στο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα με το τι μπορούμε να ορίσουμε με το width και το height, είναι αν έχουμε ένα div μέσα στο body μας, έχω ορίσει το body να είναι 1000 pixel πλατή και 600 pixel ύψος και έχω βάλει και ένα border για να το βλέπουμε. Και το ιστορικό του div το έχω ορίσει να έχει 50% πλάτος και 50% ύψος και να έχει background κόκκινο. Είναι στην επόμενη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, έχω ορίσει ποσοστά στο width και στο height. Αυτά τα ποσοστά αναφέρονται αντίστοιχα. Το 50% είναι το 50% του πατέρα του, δηλαδή το body ήταν 1000 pixel, άρα το 50% που είναι το width του παιδιού θα πάει στα 500 pixel. Επίσης, το ύψος ήταν 600 pixel στο body. Στο div όρισα height 50%, συνεπώς το 50% του 600 είναι 300 pixel, οπότε το κουτί που εν τέλει σχεδιάζεται θα βγει 500x300 pixel και βγαίνει εκεί πέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ορίσουμε πόσο τι μέγεθος θα έχουν τα κουτιά μας. Αν σε αυτό το παράδειγμα έχω ορίσει και padding, το padding θα περιλάμβανε έξτρα χώρο γύρω-γύρω από αυτό.
Δεν θα έμενε 500 επί... πόσο είπα, 300. Ναι. Για την ευκαιρία του παραδείγματος, αν κάνουμε αυτό το πλότο, θα το κοιτάζουμε ακριβώς στη μέση. Θα το πούμε... θα ρωτήσω λίγο. Έχει άλλη απορία. Αυτό είναι παραδείγματο. Δεν ξέρω, δεν ζητώ τη θέση. Όχι, πήγαινε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, η στήχηση στο κέντρο τώρα, που είναι ο κύριος, είχαμε δώσει την ιδιότητα του margin και είχαμε πει ότι μπορούμε να ορίσουμε το περιθώριο γύρω από ένα element και είχαμε πει ότι μπορούμε να βάλουμε διάφορες μονάδες, pixels, EMs, ποσοστά. Υπάρχει μια ειδική τιμή, η auto, και αυτό που κάνει η auto, τώρα σε αυτό το παράδειγμα, το margin auto, ισχύουν οι κανόνες του ρολογίου που είχαμε πει. Αυτές οι δυναμίες μετά είχαμε γράψει margin top auto, margin right auto, margin bottom auto και margin left auto. Και αυτό που κάνει είναι αριστερά και δεξιά από το κουτί, υπολογίζει αυτόματα το margin έτσι ώστε το κουτί να πιάσει το μέγιστο πλάτος και να έχει και ίσα margins. Δηλαδή, δεξιά και αριστερά έχει ίσες αποστάσεις από τον πατέρα του και το εσωτερικό κουτί, αυτό έχει αποτέλεσμα να πάει στο κέντρο. Αυτό έχει νόημα. Αυτό έχει νόημα μόνο όταν έχω ορισμένο width. Δηλαδή να έχω πει ότι το κουτί μου θα είναι 500 pixel, για παράδειγμα, και αυτά τα 500 pixel θέλω να τα κεντράρω στο κέντρο. Αν δεν έχω ορίσει width, επειδή όπως είπαμε τα block elements έχουν την τάση να πιάνουν όσο περισσότερο χώρο μπορούν, το auto δεν θα είχε νόημα γιατί θα γινόταν 0. Δηλαδή εδώ τα κόκκινα πλαίσια θα πήγαιναν στέρμα στον πατέρα, αριστερά και δεξιά, για να καταφέρουν αυτό που θέλουν, δηλαδή να πιάσουν όσο περισσότερο πλάτος μπορούν. Ναι. Ποια είναι η διαφορά με το align, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε align. Ναι, ποια είναι η διαφορά με το align. Μάλλον εννοείς το text align. Αν το text align κάνει μέσα στο περιεχόμενο που τίγουρα. Ναι, η ερώτηση είναι αν δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε με text align. Το text align είναι μια ιδιότητα που εφαρμόζεται σε inline elements και σε κείμενο κυρίως και δεν στοιχίζει block elements, δηλαδή αυτό είναι ο πατέρα, το μαύρο είναι ο πατέρα. Αν στον πατέρα που είναι το μαύρο είχα γράψει text align center, αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα το εσωτερικό που είναι το κόκκινο να πάει στο κέντρο, εκτός αν ήμασταν σε Internet Explorer 6 που το κάνει λάθος. αλλά το text align center κεντράρει μόνο το κείμενο. Για να κεντράρουμε κουτιά, ο τρόπος είναι με το margin auto. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλουμε να κεντράρουμε μια εικόνα. Τώρα, η εικόνα από τη φύση της είναι inline element, που σημαίνει ότι αφού είναι inline και υπακούει όπως αν ήταν λέξεις, το text align θα δουλέψει με την εικόνα και θα την πάει στο κέντρο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ορίζοντας την εικόνα να είναι επίτηδες, να εμφανιστεί σαν block element και να την πάμε με το margin auto. Θα δούμε πώς αλλάζουμε το πώς θα εμφανίζεται ένα element που είναι block να γίνεται σαν inline και ένα inline να γίνεται block σε λίγο. Επίσης έχουμε τις ιδιότητες min width και max width. Είναι προφανής λίγο το τι κάνουν. Το min width ορίζει το ελάχιστο πλάτος του περιεχομένου. Αυτό σημαίνει, αυτό έχει νόημα βασικά όταν έχουμε ορίσει το πλάτος να είναι κάποιο ποσοστό που εξαρτάται από κάτι άλλο. Δηλαδή, αν έχω ορίσει εγώ το width να είναι ένα σταθερό αριθμό, ξέρω εγώ 500 pixel, το mid width δεν έχει και πολύ νόημα γιατί ξέρω από πριν πόσο θα είναι. Αυτό έχει νόημα για να περιορίσει το width όταν γίνεται κάποια αλλαγή. Και αντίστοιχα το max width ορίζει το μέγιστο πλάτος. Τώρα, αυτή η αλλαγή ποια μπορεί να είναι, αν είναι στο πρώτο αρχείο. Εδώ πέρα έχω ένα div που είναι με κόκκινο χρώμα, αν είναι στον κώδικα. Ωραία, του έχω δώσει width 20%. Αυτό σημαίνει ότι το πλάτος αυτού του στοιχείου θα είναι 20% επί του συνολικού πλάτους της σελίδας. Όμως, όταν κάνω resize τον browser μου, δηλαδή μικρύνω το παράθυρο, αυτό το 20% γίνεται όλο και μικρότερο, όπως βλέπετε. Εγώ δεν θέλω να μικραίνει πάρα πολύ, θέλω να σταματήσει σε κάποιο ορισμένο αριθμό pixel. Τώρα σταμάτησε, βλέπετε, όσο και το μικραίνει, πήγαινε εκεί που αρχίζει να σταματάει λίγο. Ωραία.
εκεί που θα αρχίσει να σταματάει, σημαίνει ότι το πλάτος του έχει φτάσει στην τιμή που έχω ορίσει στο mean width. Πήγαινε στο πόσο έχω ορίσει, 100 πίξελ πρέπει να είναι. Ναι, είναι 100 πίξελ. Όταν σταματάει να κουνιέται, σημαίνει ότι το 20% του συνολικού ύψους του παραθύρου είναι μικρότερο ή ίσο του από τα 100 πίξελ. Συνεπώς, αφού είναι μικρότερο και εγώ έχω ορίσει το ελάχιστο που θέλω να είναι 100, αντί να πάρει το 20%, παίρνει το 100. Το καταλάβετε αυτό? Ναι. Αν θέλουμε να δει, βάζουμε εικόνες και το γεμίσουμε, μπορούμε να βάλουμε ακόμα παραπάνω εικόνες και να μεγαλώσει το δει. Αν βάλουμε max width, τότε θα σταματήσει να τα δείχνει όλα. Ναι, η ερώτηση είναι αν σε ένα δίδυμο έχουμε πολύ περιεχόμενο μέσα που μεγαλώνει, αν ορίσουμε max width, τι θα γίνει. Αυτό που θα γίνει είναι το εξής. Αν έχεις ορίσει max width, ξέρω 300 pixel, αν έχεις περισσότερο περιεχόμενο που δεν χωράει να το βάλεις στη σειρά, θα φτιάξεις περισσότερες γραμμές. Το κόψεις και το άλλο που κάνουμε είναι λίγο. Μέσα θα έχεις πολλά στοιχεία. Αν έχεις μία εικόνα που δεν κόβεται προφανώς και θα είναι μεγάλη, αυτή θα βγαίνει έξω από το κουτί, θα σχεδιαστεί έξω από το κουτί. Θα φαίνεται. Α, θα φαίνεται. Θα φαίνεται έξω από το. Μπορεί να την κάνει να μην φαίνεται, αλλά θα φαίνεται έξω από το πλαίσιο σου, για παράδειγμα. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη. Το mean width συνήθως χρησιμοποιείται αν θέλω να έχω ένα sidebar που να είναι ανάλογο περίπου με την οθόνη. Αν έχει κάποιο μικρή οθόνη να είναι κοντά στα 100 pixel. Αν κάποιο έχει πιο μεγάλη οθόνη, να μην είναι 100 pixel και φαίνεται μικρό. Αλλά επίσης να προβλέπουμε τις ακραίες περιπτώσεις, να μην εξαφανίσετε τελείως. Δηλαδή εδώ πέρα θέλω 100 pixel standard. Και αυτός είναι πάλι εγώ. Ναι. Υπάρχουν κάποια στάνταρ μεγέθη που συστήνονται για τα μισοσταλίνα. Τι πρέπει να γίνει? Ναι, η ερώτηση είναι αν υπάρχουν κάποια στάνταρ μεγέθη αυτών που φτιάχνουμε για κάποια ιστοσελίδα. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά από την πιο συνηθισμένη ανάλυση που έχουν οι υπολογιστές. Τώρα νομίζω είναι το πιο, σωστό. Πιο συνηθισμένη. Το οποίο συνηθίζουμε πλάτος, μάλλον για μια σελίδα που σχεδιάζουμε πρέπει να είναι 960 πίξελ σε πλάτος. Αλλά αυτό αλλάζει όσο αυξάνονται οι αναλύσεις ή εξαρτάται κάθε φορά. Δηλαδή πιο παλαιότερα που οι οθόνες ήταν 800 πίξελ πλάτος, οι σελίδες σχεδιάζονταν με βάση αυτή τη λογική και γινόντουσαν πιο στενά. Άρα το 960 είναι με βάση το 1204, ας πούμε. Το 960 νομίζω βγαίνει και από το 1280 που είναι τον λάμπ στα περισσότερα. Αλλά δεν είμαι σίγουρο να σου πω τώρα ποια είναι η πιο επικρατέστερη ανάλυση. Συνήθως είναι για ένα full screen, ας πούμε. Ναι, το 1024 είναι από τις πιο συνηθισμένες και είναι αρκετά ασφαλή να σχεδιάζουμε με την. Υποθέτοντας ότι όλοι έχουν ανάλυση πάνω από 1024, είναι αρκετά ασφαλή να το κάνουμε. Ναι. Και στο πόδι μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή, mean width και max width. Ναι, η ερώτηση είναι μπορούμε να βάλουμε και στο body. Το mean width εφαρμόζεται σε κάθε, σε όποιο block στοιχείο θέλουμε. Το body είναι block στοιχείο και αν το εφαρμόσουμε mean width και να δούμε τι γίνεται με το που θα βάλεις τώρα. Όταν στο body εφαρμόσουμε mean width, όταν μικρύνουμε το παράθυρο να είναι μικρότερα από αυτό το πλάτος που ορίζουμε εμείς, αυτό που θα κάνει ο browser είναι να βγάλει οριζόντιο scroll bar για να μπορούμε εμείς να καλύψουμε την απόσταση που έχουμε ορίσει. Εδώ το body δεν μπορεί ποτέ να πέσει κάτω από 400 pixel. Βέβαια εμείς το παράθυρο μπορούμε να το κλείσουμε και να το κάνουμε όσο θέλουμε και όταν το μικρύνουμε λιγότερο από 400 pixel, αυτό το οριζόντιο scroll bar φτιάχνεται από τον browser αυτόματα για να μπορούμε να δούμε και τα 400 pixel που έχουμε ορίσει. Ναι. Αυτό το πόδι είναι και αυτό το τι, μπορούμε να πούμε ότι είναι 70% δηλαδή τη συνολική σελίδα 70% κάθε. Ναι, η ερώτηση είναι αν μπορούμε αυτό το πόδι είναι κουτί να το πούμε width 70%. Φυσικά και γίνεται και το 70% θα πάει πάλι από τον πατέρα του που είναι το HTML και το HTML θα έχει το πλάτος που είναι όλο το viewport που έχεις. Οπότε το 70% θα μικρύνει ανάλογα.
Και επίσης μπορείς να κεντράρεις πάλι και το πόδι, επειδή πάλι είναι block element, μπορείς να εφαρμόσεις margin auto στο πόδι και να κεντραριστεί και το πόδι στο κέντρο. Δηλαδή, το πόδι δεν είναι απαραίτητα τα όρια του παραθύριου μας πάντα, μπορούμε να το αλλάξουμε και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αντίστοιχα με τα min width και max width, υπάρχει το min height και το max height. Ορίζουν το ελάχιστο ύψος και το μέγιστο ύψος από ένα στοιχείο. Πάλι μας βοηθάνε σε περιπτώσεις που έχουμε ορίσει κάτι ποσοστιαία, όταν αυξομειώνεται κάτι και θέλουμε να εφαρμόσουμε κάποιους περιορισμούς, να μην γίνει πολύ μικρό ή να μην γίνει πολύ μεγάλο. Κάθε φορά αυτή η ανάγκη θα προκύψει στο design σας. Και όταν θα προκύψει, αυτός είναι ο τρόπος για να λύσετε αυτό το πρόβλημα που θα σας προκύψει. Ωραία, τώρα θα πούμε για το visibility. Η ιδιότητα visibility είναι αρκετά απλή στη σύλληψη. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε μια ιδιότητα αργότερα. Έχει δύο τιμές, visible και hidden. Αυτή η ιδιότητα, το αποτέλεσμα της πάνω στο περιεχόμενο είναι το εξής. Όταν η τιμή είναι visible, που είναι η προεπιλογή, το στοιχείο εμφανίζεται. Όταν είναι hidden, το στοιχείο δεν εμφανίζεται. Όταν επιλέξουμε visibility hidden, τότε το υπόλοιπο έγγραφο που μένει, δηλαδή αν αφαιρέσω από ένα κείμενο που έχει τρεις παραγράφους, αν αφαιρέσω τη μία παράγραφο, οι δύο άλλες παράγραφοι θα σχεδιαστούν όπως αν υπήρχε και η δεύτερη παράγραφο. Θα το δούμε στο παράδειγμα καλύτερα. Εδώ έχω μία παράγραφο που έχει μέσα κάποιο κείμενο και μέρος του κειμένου το έχω κλείσει σε ένα span. Και στο σπάνιο έχω εφαρμόσει visibility hidden. Αυτό έχει αποτέλεσμα το κομμάτι που θα εμφανιζόταν το κείμενο αυτό που είναι μέσα στο σπάν να μην σχεδιάζεται, δηλαδή είναι άσπρο, αλλά τα άλλα δύο κομμάτια του κειμένου έχουν σχεδιαστεί όπως αν υπήρχε αυτό το element. Είναι σαν στοιχείο φάντασμα να το σκεφτείτε, ότι υπάρχει εκεί πέρα, απλά δεν μπορούμε να το δούμε. Και ποια είναι το χώρο που θα έπιανε κανονικά. Και η μόνη διαφορά από το visible είναι ότι δεν σχεδιάζεται. Να το δούμε, αυτό είναι ένα παράδειγμα που είναι inline. Ναι. Όμως θα είναι, στην ουσία απλά θα κάνει άσπρη γραμματοσυρά ή τέλος πάντων ό,τι είναι το background ή δεν θα υπάρχει καν η λέξη. Δηλαδή, η ερώτηση είναι αν αυτό τώρα έχει κάνει άσπρη γραμματοσυρά, συνεπώς άμα το επιλέξω αυτό το εννοείς ή αν δεν το έχει σχεδιάσει καθόλου. Δεν το έχει σχεδιάσει καθόλου, σε εκείνο το σημείο είναι διάφανο. Απλά επηρεάζει τα κουτιά που είχε δεξιά και αριστερά του, όπως αν υπήρχε. Έτσι, κάτι ψηλοάσχετο, αλλά πριν με σαν ανοίξει την κλάδα μου. Ναι. Εκτός αν δεν θα συνεχίσει, θα μπορούσε να το κάνει. Είναι πολύ σχετικό, δεν ξέρω. Όταν η οθόνη του υπολογιστή μου έχει ανάγκη, ακούμε σε πλάτος, έτσι, 600 πίξελτα. Λέω, 800 δεν έχει. Ωραία. Και βάλω μια εικόνα στο body, η οποία είναι πάνω από 600. Θα μου κόψει την εικόνα ή θα μου βάλει scroll από κάτω για να παραμείνω. Ωραία, η ερώτηση είναι τι θα γίνει, αν θα βγάλει scroll από το browser, αν στο body έχω βάλει background image κάποια μεγαλύτερη εικόνα από όσο που είναι το παράθυρό μας. Θα κοπεί η εικόνα, είχαμε πει όταν λέγαμε για το background image, ότι αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το στοιχείο στο οποίο εφαρμόζουμε το background image, τότε θα κοπεί και θα χρησιμοποιηθεί μόνο το κομμάτι που χρειάζεται για να καλυφθεί όλο το στοιχείο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το visibility. Εδώ ένα παράδειγμα με block element. Είναι τρία div, το ένα κάτω από το άλλο. Το div είναι block level element, που σημαίνει σχεδιάζεται ως κουτί. Και το κενό που βλέπετε ανάμεσα στα δύο κόκκινα κουτιά είναι το δεύτερο κουτί που έχω, το οποίο έχει εφαρμοστεί visibility hidden. Δηλαδή πάλι επηρεάζει τα άλλα δύο κουτιά, έχει σπρώξει το τρίτο κουτί προς τα κάτω, αλλά εκεί που θα εμφανιζόταν κανονικά δεν έχει σχεδιαστεί καθόλου. Τώρα θα εισάγουμε. Ναι. Και το πάμε στο επόμενο. Πού μας εξυπηρετεί αυτό, ναι. Παράδειγμα δηλαδή. Πρακτικό. Ποιες προετοίμασες, κάτι θα σκεφτώ. Κοίτα, αν έχουμε κάποιο στοιχείο σε ένα μενού το οποίο θέλουμε να εμφανίζεται μόνο όταν βάζουμε το ποτήρι από πάνω, αλλά να μην γίνεται κάθε φορά να μην μετακινούνται όλα τα υπόλοιπα προς τα κάτω κάθε φορά που το εμφανίζουμε, αν δώσουμε visibility hidden θα κρατάει τις διαστάσεις του και άρα όταν το εμφανίσουμε δεν θα επηρεάσει τις εκδομές του περίπου. Εντάξει, καλό.
Ωραία, λοιπόν. Το display τώρα τους. Μπορεί να πάρει τις τιμές που γράφω εκεί και κάποιες άλλες που δεν θα τις πούμε σήμερα. Κρύβει μόνο τα γράμματα. Σήμερα έχουμε ένα link πάνω από εκεί πέρα και το έχουμε hidden. Κάνει σαν να υπάρχει καθόλου ή σαν να μην εμφανίζεται μόνο. Η ερώτηση είναι ποιο θα γίνει, αν έχει κάποιο link ή οτιδήποτε. Λοιπόν. Αν το εντόλιο ρεξιτάμε, θα γίνει. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα element στο οποίο εφαρμόζουμε visibility hidden. Για παράδειγμα, ένα span ή ένα div. Αυτό το στοιχείο, ό,τι και αν περιέχει μέσα, δεν θα εμφανιστεί. Δηλαδή, είτε περιέχει ένα πράγμα, ένα link, είτε περιέχει πολλά links, κείμενο, έχει μια φωτογραφία μέσα. Θα εμφανιστεί, αλλά αν έχεις πατήσει εκεί πέρα, θα λειτουργήσει σαν link. Ναι, όχι. Η ερώτηση είναι αν πατήσουμε στο σημείο που θα εμφανιζόταν, αν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει, όχι. Είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτό σαν κενό χώρο. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που φαντάζεσαι το στοιχείο φάντασμα είναι για να καταλάβεις για ποιο λόγο υπάρχει τόσο χώρος πιασμένος εκεί πέρα. Αλλά δεν μπορείς να αλληλεπιδράσεις μαζί με το ποντίκι ή με το πιτρολόγιο γενικά με οτιδήποτε. Ωραία, το display τώρα μπορεί να πάρει οι τρεις βασικές τιμές είναι non, block και inline. Με αυτή την ιδιότητα μπορούμε ένα block level element να το κάνουμε να εμφανίζεται σαν να ήταν inline, ένα inline, inline level element να το κάνουμε να εμφανίζεται σαν να ήταν block level element και επίσης με το non μπορούμε να το κάνουμε να εμφανίζεται καθόλου. Τώρα, αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι αυτό δεν αλλάζει τη φύση του στοιχείου στο οποίο εφαρμόζεται. Δηλαδή, αν σε μία παράγραφο, μάλλον όχι, αν σε ένα anchor, σε ένα link μάλλον, σε ένα α, το ορίσουμε να έχει display block και μέσα στο link βάλουμε μία παράγραφο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι έγκυρο. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι αφού το ορίσαμε να είναι block στο CSS μας, μπορούμε να βάλουμε μέσα ένα δεύτερο block στοιχείο που είναι η παράγραφος. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό αλλάζει μόνο το πώς θα σχεδιαστεί, δηλαδή η ιδιότητα ενός στοιχείου αν θα ανήκει στα block level ή τα inline level δεν αλλάζει και κάθε φορά πρέπει να υπακούμε σε αυτό ανεξάρτητα με το πώς θέλουμε να εμφανιστεί. Το επακόλουθο είναι τα block level στοιχεία έχουν προεπιλεγμένη τιμή block και τα inline level στοιχεία έχουν προεπιλεγμένη τιμή inline. Τώρα το display non. Είναι παρόμοιο με το visibility hidden. Το αποτέλεσμα του είναι να κρύβει τα περιεχόμενα του στοιχείου στο οποίο το εφαρμόζουμε. Αλλά η διαφορά του είναι ότι το υπόλοιπο έγγραφο δεν λαμβάνει υπόψη το στοιχείο που έχουμε κρύψει με display non. Θα δούμε τώρα τα δύο προηγούμενα παραδείγματα με το visibility. Θα τους έχουμε εφαρμόσει display non να δούμε ποια είναι η διαφορά. Εδώ είναι πάλι ακριβώς το ίδιο HTML, αντί για visibility hidden έχω βάλει display non. Όπως βλέπετε τώρα, το κενό που υπήρχε πριν, που έπιανε το χώρο του span, αλλά δεν εμφανιζότανε, δεν πιάνεται καν, δηλαδή η παράγραφη σχεδιαστεί σαν να μην υπήρχε το span. Δηλαδή, έχει βγει εκτός της ροής, όπως το λέμε. Και το δεύτερο παράδειγμα, που ήταν τα τρία κουτιά, τώρα το τρίτο κουτί δεν έχει σπρωχτεί κάτω από το δεύτερο που ήταν πριν, που είχε visibility hidden. Δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη του και πηγαίνει εκεί που θα πήγαινε αν δεν υπήρχε καθόλου το μεσαίο div. Ναι. Στον κώδικα της σελίδας θα θέλει να ρωτήσει πλέον, δηλαδή θα μπορώ ένα hidden element να το δω. Ναι, η ερώτηση είναι αν μπορείς να δεις ένα hidden element, ένα κρυμμένο στοιχείο, κοιτάζοντας τον κώδικα της σελίδας. Ναι, βέβαια μπορείς. Ο browser αυτό διαβάζει και αποφασίζει να μην το σχεδιάσει. Αν δεν το γράψει καθόλου, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Και το display non, θα δούμε πώς το χρησιμοποιούμε. Έχει κάποιες... δηλαδή, κάποιος σκέφτεται τι νόημα έχει να βάλω display non, αφού μπορώ να μην το γράψω καν στον κώδικα μου και δεν θα εμφανιστεί καν. Θα δούμε πού θα μας χρησιμεύσει αυτό σε ένα παράδειγμα που έχουμε αργότερα. Δεν είναι τώρα. Λοιπόν, το display non, αυτό είναι η βασική του διαφορά από το visibility hidden. Το υπόλοιπο έγγραφο δεν λαμβάνει υπόψη του το στοιχείο το οποίο κρύβουμε. Τώρα, το display block ορίζει το στοιχείο που έχουμε εφαρμόσει στο display block να συμπεριφέρεται σαν block.
ακόμα και αν αυτό ανοίξει τα inline στοιχεία. Πάλι το ίδιο παράδειγμα, το span είναι από μόνο του inline level στοιχείο. Είναι μαζί με το div είναι block level και το span είναι inline level. Τώρα έχω ορίσει το span να εμφανίζεται σαν να ήταν block. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει πριν από το περιεχόμενό του μια αλλαγή γραμμή και μια αλλαγή γραμμή μετά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε εκεί πέρα. Μετά το y που αρχίζει το span έχει την αλλαγή γραμμή, πάει από κάτω. Μετά εμφανίζεται το περιεχόμενο του span που είναι block level πια. Ενώ εμφανίζεται ως block level, εμφανίζεται το περιεχόμενό του. Και μετά το περιεχόμενό του που είναι η λέξη άμετ, υπάρχει μια δεύτερη αλλαγή γραμμή και συνεχίζει το περιεχόμενο. Και έτσι έχω ορίσει ένα inline level element να εμφανίζεται σαν να ήταν block. Αυτό μια χρησιμότητα θα ήταν για παράδειγμα αν είχαμε στη σειρά 5 links και θέλαμε να εμφανίζεται το ένα κάτω από το άλλο. Αν ορίζαμε σε αυτά τα 5 links να εμφανίζονται ως block, αφού το καθένα θα έχει μια αλλαγή γραμμή πριν και μετά, θα εμφανιστεί το ένα κάτω από το άλλο. Ένα παράδειγμα που μας χρησιμεύει να αλλάξουμε το πώς εμφανίζεται ένα στοιχείο. Το αντίστοιχο τώρα, το display inline, κάνει το αντίθετο, ορίζει ένα στοιχείο το οποίο είναι block level να εμφανιστεί ως inline. Το παράδειγμα που έχω εδώ πέρα είναι δύο παραγράφοι που ανάμεσά τους έχουν ένα τίτλο και τα τρία αυτά στοιχεία είναι block level. Η παράγραφος σχηματίζεται ως κουτί, ο τίτλος σχηματίζεται ως κουτί και τους έχω ορίσει να σχεδιαστούν σαν να ήταν inline, το οποίο σημαίνει θα σχεδιαστούν με τη λογική ότι ανήκουν σε μία γραμμή. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε εκεί πέρα, να βγαίνει το ένα δίπλα στο άλλο. Ενώ αν το display δεν το είχα πειράξει, θα εμφανιζόταν η πρώτη παράγραφο, ο τίτλο και η δεύτερη παράγραφο. Και αν μικρύνω το browser, θα πάει από κάτω σαν να ήταν λέξει. Πού χρησιμεύει αυτό, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, έχει σαν παράδειγμα. Ναι, για παράδειγμα. Θα έχουμε float. Για παράδειγμα, αν είχες μία λίστα με το μενού, για παράδειγμα μιας σελίδας και ήθελες αυτό να είναι οριζόντιο. Αν σε κάθε li που είναι τα στοιχεία της λίστας εφαρμόσεις να είναι display inline, το αποτέλεσμα θα είναι το κάθε στοιχείο της λίστας να εμφανίζεται ένα δίπλα στο άλλο και να δημιουργήσει ένα εφέ που το έχουν πολλές σελίδες. Δεν είναι ο μόνος τρόπος, θα το δούμε και έναν άλλο, αλλά είναι ένα παράδειγμα που σου χρειάζεται αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη εργασία. Την προηγούμενη φορά σας είχαμε δώσει να κάνετε ένα μισό clean room, που σημαίνει ότι σας είχαμε δώσει έτοιμο HTML κώδικα και έπρεπε να φτιάξετε το CSS. Αυτή τη φορά θα σας δώσουμε, μάλλον θα έχετε να φτιάξετε και το HTML και το CSS όπως εσείς κρίνετε σωστό. Θα πρέπει φυσικά να ακολουθήσετε τους κανόνες σημασιολογίας που έχουμε πει και να προσέχετε να έχουν νόημα αυτά που γράφετε. Τώρα τι πρέπει να φτιάξετε, θα σας δώσουμε εμείς ένα screenshot από μια σελίδα που φτιάξαμε εμείς η οποία χρησιμοποιεί αυτά που θα πούμε σήμερα και θα πρέπει πάλι να ανακαλύψετε ποια είναι τα σωστά στοιχεία που περιγράφουν αυτό που βλέπετε από άποψη αυτή είναι η σελίδα και αφού το κάνετε αυτό να βρείτε με ποιους κανόνες CSS θα μετατρέψετε αυτό το έγγραφο να φαίνεται όπως σας δίνουμε εδώ πέρα. Η σελίδα έχει μια λίστα με links αριστερά, τίτλο, κάποια links έχει πάνω δεξιά και δεξιά έχει μια στήλη, μια φωτογραφία κλπ. Και ένα footer κάτω. Από αυτά εσείς θα έχετε το screenshot, θα σας δώσουμε τα χρώματα, δηλαδή ποια είναι εκεί πέρα, όπως την προηγούμενη φορά, και τις γραμματοσύρες. Θα την παραδώσετε πάλι με FTP. Όταν θα γυρίσετε σπίτι σας θα βρείτε ένα φάκελο Assignment 3 στο προσωπικό σας φάκελο και εκεί μέσα θα βάλετε ένα αρχείο HTML που θα είναι η σελίδα σας και ένα αρχείο CSS που θα είναι το style της σελίδας σας. Στην προηγούμενη εργασία, καταλάβω ότι έβαλα background image URL με main.png το οποίο δουλεύει μόνο αν στερίζει φάκελο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή θα είναι η διεργασία σας. Θα ανεβάσουμε την πληροφορία στο site. Υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με την τρίτη εργασία.
Το κόκκινο στοιχείο πάνω δεν είναι hover από το ποντίκι, είναι... Όχι, είναι απλά το τρέχον πλευμάνι στοιχείο. Δηλαδή αυτό που είναι κόκκινο, αυτό που βλέπεις αδεξιά. Το hacker που φορτιλώσει που έχει πάνω αριστερά, θα το κάνουμε και με HTML αυτό, ε. Εντάξει, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει εικόνες. Υποτίθεται ότι προσπαθούμε να πλησιάζουμε κάθε φορά πνευματικά και με τον τρόπο το που έχουμε δει. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να βάλει όλη την εικόνα και να πει να. Τώρα τα floats είναι από τις πιο δύσκολες έννοιες που έχει το CSS. Μέχρι τώρα το πρόβλημα που έχουμε, μάλλον αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, είναι να βάλουμε ένα στοιχείο δίπλα σε ένα άλλο στοιχείο. Ο τρόπος που γίνεται να βάλουμε δύο στοιχεία ένα δίπλα στο άλλο είναι ορίζοντας στην ιδιότητα flow. Και μπορεί να πάρει τρεις τιμές, left, right και none. Το float έχει ως αποτέλεσμα στο στοιχείο που το εφαρμόζουμε, πρώτον, δεν χρειάζεται πια να πιάσει όσο περισσότερο, όσο περισσότερο πλάνος μπορεί. Και δεύτερον, αλλάζει τη θέση του από εκεί που είναι. Δεύτερη ιδιότητα, δεν μένει εκεί που είναι κανονικά. Και η τρίτη είναι ότι η αλλαγή γραμμής που έχει μετά δεν υπάρχει. Αυτό για να το εξηγήσουμε και για να το καταλάβετε, έχω μια σειρά από παραδείγματα. Γίνεται λίγο στην επόμενη να δούμε αυτά. Εδώ έχω μία παράγραφο που μέσα έχει ένα div. Αυτό το div, αν δεν είχα ορίσει float, θα εμφανιζόταν το κόκκινο κουτί και η παράγραφο θα άρχισε από κάτω. Ορίζοντας το div float left, αυτό που έχει γίνει είναι το div έχει πάει όσο αριστερά μπορεί και όσο αριστερά μπορεί δεν σημαίνει να φτάσει στο τέλος του παραθύρου μας, σημαίνει να φτάνει όσο πιο αριστερά μπορεί στον πατέρα του και από κάτω που ακολουθεί η παράγραφος μπορεί πλέον να συνεχίσει δεξιά από το κουτί αυτό και δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από κάτω. Δηλαδή, η δεύτερη αλλαγή γραμμής που θα υπήρχε μετά το κόκκινο κουτί δεν υπάρχει πια. Αυτό κάνει το float left και το float right κάνει το αντίστοιχο, πάει το κουτί από αριστερά και το κείμενο μπορεί να πάει μάλλον το κουτί δεξιά και το κείμενο μπορεί να εμφανιστεί αριστερά από το κουτί. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με το inline. Ναι, η ερώτηση αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε το inline, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα αν σε αυτό το κόκκινο βάλει inline. Αν το είχαμε βάλει inline θα εμφανιζόταν κάπως έτσι. Και λοιπά. Δηλαδή θα εμφανιζόταν το κουτί στη γραμμή όπως θα εμφανιζόταν εδώ πέρα, δίπλα τα γράμματά του και από κάτω θα εμφανιζόταν κανονικά. Δηλαδή, αυτό το κουτί θα ήταν σαν να ήταν κάποιος χαρακτήρας. Τώρα πιάνει δύο γραμμές, αν ήταν μεγαλύτερο θα πιάνει περισσότερο. Αυτό είναι τα παραδείγματα που είναι διαφορετικά. Ωραία. Έχουμε εδώ αριστερά ένα HTML και ένα CSS. Ας το εξηγήσουμε. Στο HTML είναι το body και μέσα έχει τέσσερα divs. Αυτά τα div θα χρησιμοποιεί για να φτιάξω κουτιά που στο τέλος θα περιέχουν το περιεχόμενό μου. Αυτά τα κουτιά εγώ θέλω να εμφανίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτόν τον τρόπο τον έχω περιγράψει με το CSS που είναι δεξιά. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο div που έχει ID header έχει τους δύο κανόνες που βλέπουμε απάνω. Θέλω να έχει ύψος 50 pixel και να έχει κόκκινο background. Δεν έχω ορίσει κάποιον άλλο περιορισμό. Αυτό από τη στιγμή που είναι block στοιχείο θα πιάσει όσο περισσότερο πλάτος μπορεί, που σημαίνει θα πάει από τη μία σελίδα μέχρι την άλλη και θα έχει ύψος 50 pixel όπως το έχω ορίσει. Τώρα, το δεύτερο div που έχει ID left έχει τους τέσσερις κανόνες που βλέπουμε στη διαίσθηση left. Έχω ορίσει να έχει width 20%. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει να βρει πόσο είναι όλο το παράθυρό μου, έστω ότι είναι 1000 pixel, το 20% είναι τα 200 pixel, άρα θα έχει πλάτος 200 pixel, θα έχει πράσινο background και θα έχει και ύψος 1000 pixel. Επίσης το έχω αρμόσει float left.
Αυτό σημαίνει ότι θα κολλήσει αριστερά στη σελίδα μου και η αλλαγή γραμμής που είναι στο τέλος δεν θα υπάρχει. Ένα αυτό. Μετά έχω πάλι ένα αντίστοιχο κουτί με ID Write και έχει πάλι ίδιους τρεις πρώτες γραμμές. Έχει μπλε background και το έχω πει να έχει float right, που σημαίνει θα πάει δεξιά και πάλι θα αφαιρέσει την αλλαγή γραμμή που έχει στο τέλος. Από τη στιγμή που το πρώτο div έχει αλλαγή γραμμή στο τέλος. Τα δύο επόμενα δεν έχουν, συνεπώς το τρίτο θα πάει και θα κολλήσει απάνω στο πρώτο. Διότι δεν έχει κάτι που το περιορίσει από κάτω. Δηλαδή μέχρι τώρα έχω φτιάξει αυτό εδώ πέρα είναι το div, το πρώτο που είναι το header. Αυτό είναι το floating left, το πρώτο div. Και αυτό είναι το δεύτερο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αλλαγή γραμμής για να περιορίσει το επόμενο στοιχείο που θα έρθει. Δεν θα το περιορίσει και θα κάτσει εδώ πέρα. Θα μπορεί να πάει όσο πάνω θέλει μέχρι να συναντήσει την αλλαγή γραμμής που υπάρχει από το header, το οποίο δεν έχει float. Οπότε, βάζοντας και το τελευταίο το div που είναι το ID middle, θέλω να έχει ύψος 1000 pixel και να έχει background πορτοκαλί. Τώρα το αποτέλεσμα από αυτό ποιο θα είναι, ποιο είναι στο επόμενο, είναι αυτό εδώ το layout. Έχει πάνω την μπάρα την κόκκινη, το πρώτο div είναι το πράσινο, έχει πάει αριστερά, το δεύτερο div είναι το οποίο έχει πάει δεξιά και το τρίτο div δεν έχει κάτι να το περιορίσει για να πάει κάτω από το πράσινο, συνεπώς ανεβαίνει μέχρι απάνω που συναντάει την αλλαγή γραμμή του κόκκινου και σταματάει εκεί πέρα. Αναγνωρίζετε κάπως αυτό το design, σας θυμίζει κάτι? Είναι αυτό που έχει το Facebook. Είναι πάνω έχει την μπάρα του, στο κέντρο έχει το feed σας, αριστερά έχει ένα σαν υπορέθμα που έχει μέσα και δεξιά έχει διαφημίσεις ή ανάλογα. Αυτό θα με δύο τι βλέπεις στη σειρά. Ωραία, λοιπόν. Με το άλλο ή από κάτω. Τώρα, τι γίνεται αν έχουμε πάνω από ένα div που έχει float left. Να ανοίξουμε το παράδειγμα για να το πειράξουμε λίγο. Είναι το 2, πρέπει να είναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι και στον browser όπως φαίνεται. Ας δούμε τι θα γίνει άμα στο μπλε, αντί για float right, του βάλουμε float left. Δηλαδή θα έχουμε δύο συνεχόμενα στοιχεία float left και το τρίτο που είναι το πορτοκαλί, κανονικά χωρίς να του πειράξουμε τίποτα. Λοιπόν, στο right θα το κάνουμε float left. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό που γίνεται, έχουν πάει και τα δύο αριστερά. Το δεύτερο element που είναι το μπλε, που το έχουμε κάνει float right, πήγε και βρήκε το πράσινο και σταμάτησε εκεί πέρα. Όταν έχουμε δύο συνεχόμενα element τα οποία κάνουν float, το ένα σέβεται το άλλο και δεν πάνε και κολλάνε όλα αριστερά και να βγαίνει το ένα πάνω από το άλλο. Μήκρινε λίγο το να πάει το browser να είναι πιο δεσμευμένο από το πράσινο 2. Αν μικρύνουμε το παράθυρο και δεν χωράνε να μπει το ένα δίπλα στο άλλο, Ωραία. Ωραία, αν μικρύνουμε αρκετά τον browser, όταν δεν χωράει, αυτό που έχουν κάνει float left δεν θα μείνει εκεί που είναι και θα βγει έξω από τον browser, χωράει να μπει από κάτω, οπότε όταν κάνουμε αυτό βλέπετε το μπλε έχει πάει κάτω από το πράσινο, δεν χωράει άρα πάει από κάτω. Η ερώτηση που θα γίνει είναι αν βάλει mean height. Δεν αλλάζει το ύψος από τα κουτιά, το ύψος μένει το ίδιο, δηλαδή πάντα είναι 1000 πίξελ. Απλά την πρώτη φορά τα 1000 πίξελ ξεκινάνε δίπλα από το πράσινο και τη δεύτερη φορά ξεκινάνε κάτω από το πράσινο. Αυτό που αλλάζει είναι πώς εφαρμόζεται το float όταν δεν έχει αρκετό χώρο για να μπει το ένα δίπλα στο άλλο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είχε άφθονο, γι' αυτό μπήκαν το ένα δίπλα στο άλλο. Αλλά αν είχαμε μεγαλύτερες κολόνες και μικρέναμε το παράθυρο, τότε θα πήγαινε η μία κάτω από την άλλη. Θα το βάλουμε ένα τρίγωνο. Αυτό δεν μπορείς να κάνεις εσείς. Λοιπόν, αν ξέρουμε το πρώτο, αν δεν θέλουμε δηλαδή να πηγαίνει από κάτω, αν δεν θέλουμε, πρέπει να φωτίσουμε τα μεγέθη. Ναι, άμα δεν θέλουμε να πηγαίνει από κάτω, πώς θα το κάνουμε?
αν χρησιμοποιήσουμε floats και... το έχουμε ορίσει το design μας έτσι ώστε όσο μικραίνουμε τότε να μικραίνουν και κάθε φορά οι κολόνες μας, τότε δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά στο προηγούμενο που ορίσαμε μην width, ξέρω εγώ, 100 pixel, άμα ορίσεις και στο body που είναι ολόκληρο να έχει και αυτό min width, που σημαίνει από ένα σημείο και μετά, βάλει στο body min width 200 pixel. Αυτό είναι ο τρόπος που θέλεις να πάει το ένα κάτω από το άλλο. Τώρα, το body που περιέχει όλα αυτά που βλέπουμε, θέλουμε να έχει ελάχιστο πλάθος 200 pixel. Που σημαίνει ότι αν το πάω κάτω από το 200 pixel, που είναι η στιγμή που το βλέπει από κάτω, τώρα αυτό που έχουμε περιορίσει δεν πηγαίνει από κάτω γιατί εμφανίζεται οριζόντιο scroll bar στο παράθυρο. Okay. Οπότε, έτσι είναι ένας τρόπος, δεύτερος είναι να ορίσει σωστά τα μεγέθους. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα. Έχω ένα div που έχω κάνει float left. Άνοιξε το πόδιμα. Λοιπόν, είναι το πόδι μέσα, έχει μόνο ένα div, το οποίο είναι sidebar. Το έχω κάνει float left, του έχω δώσει κάποιο ύψος και πλάτος. Άμα γράψω κάτι μετά το div, γράψε, ξέρω εγώ, κάτι. Άνοιξε το πόδιμα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εμφανίζεται δίπλα στο μπλε κουτί. Πάλι ισχύει ο κανόνας, δεν βρίσκει αλλαγή γραμμής, άρα πάει όσο πάνω μέχρι να βρει την επόμενη. Να βάλουμε και το float left στο μπλε για να δούμε πού θα πάει το hello world αν δεν είχε float. Ωραία. Τώρα το float, το hello world έχει πάει από κάτω, διότι εκεί που τελειώνει το μπλε υπάρχει αλλαγή γραμμής που με το float left αναιρείται. Οπότε εμφανίζεται και από κάτω. Όταν δεν υπάρχει, πάει πάνω. Αυτή είναι μια βασική αρχή του flow. Τώρα υπάρχει μια άλλη ιδιότητα, η clear. Η clear κάνει το εξής. Όταν έχουμε ένα στοιχείο το οποίο έχει κάνει flow left και το επόμενο στοιχείο του δεν θέλουμε να εμφανιστεί δίπλα του, ή θέλουμε να εμφανίζεται γενικώς δίπλα από άλλα στοιχεία και θέλουμε πάντα να είναι μόνο του, αυτό το κάνουμε με την ιδιότητα clear. Το clear στην ουσία καθαρίζει τις άκρες ενός στοιχείου από floated elements. Έχει τη μέση left, right, both και none. Η προεπιλεγμένη τιμή για τα στοιχεία είναι το none, δηλαδή αν υπάρχει κάτι float θα πάει μόνο του δίπλα του και πρέπει να το ορίσουμε εμείς μόνοι μας αν θέλουμε να μην συμβεί αυτό. Το left σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει κανένα στοιχείο αριστερά του αυτό το οποίο εφαρμόζουμε. Το right σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει κανένα στοιχείο δεξιά του, το οποίο ήταν floating. Και το both σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει από καμία μεριά. Άνοιξε το αυτό με την παράγραφο. Το 3. Ωραία. Εδώ πέρα είναι μια... εκεί που θα μπορούσε να μας χρειαστεί το clearing. Το κώδικας είναι εξής. Έχω 4 παραγράφους. Η δεύτερη παράγραφος που λέει class is on float, σε έχω εφαρμόσει float left με κάποιο width, κίτρινο πορτοκαλί background. Πήγαινε στο rendering. Ωραία. Έχει πάει στα αριστερά. Οι τρεις επόμενοι παράγραφοι έχουν εμφανιστεί όπως θα περιμέναμε δεξιά από αυτή που έχει κάνει float left, γιατί δεν υπάρχει, όπως είπαμε, η αλλαγή γραμμής κάτω από τη δεύτερη παράγραφο. Αλλά το chapter 2 εμφανίζεται από κάτω. Αυτό, για να το πετύχουμε, έχω χρησιμοποιήσει το clear left, που σημαίνει ότι όταν το H2 πάνε εμφανιστεί, δεν θέλει στα αριστερά του να έχει τίποτα. Αν δεν υπήρχε, θα σβήσει το λίγο. Αν το clear left δεν υπήρχε, τότε θα εμφανιζόταν έτσι όπως βλέπουμε εκεί πέρα, που ίσως κάποιες φορές να είναι επιθυμητό και κάποιες φορές να είναι ανεπιθύμητο. Για παράδειγμα στην Wikipedia, αν ξέρω το page layout του άρθρου. Αυτό. Για παράδειγμα εδώ πέρα βλέπουμε ότι εκεί που λέει history and development,
δεν έχει πάει κάτω. Η δεξιά εικόνα έχει μπει πέρα με float right. Έχουν κάνει float right και έχει μπει δεξιά. Αν το history in development είχε clear right, σημαίνει ότι θα έπρεπε να εμφανιστεί κάτω από την εικόνα που έχει γίνει float right και θα έχει εκεί ένα κενό. Φυσικά και design μπορεί να θέλουμε να εμφανίζεται, τα στοιχεία συνεχόμενα, ακόμα και αν είναι επίκλη. Εκτός αν θέλουμε να μην εμφανίζονται δίπλα σε άλλα στοιχεία και να εμφανίζονται μόνο τους, που θα ορίσουμε ανάλογο clearing όπως θέλουμε. Κάνεις και το 4. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα, άνοιξε το 12. Αυτό δεν είναι ένα κουτί, είναι δύο divs. Αυτά τα δύο divs τα έχω κάνει... Τα έχω κάνει και τα δύο float left. Έχουν 50% που σημαίνει ότι θα πάνε το μισό του πατέρα τους. Ο πατέρας τους το έχω ορίσει το body να είναι 400 pixels. Συνεπώς το κάθε div έχει πλάτος 200 pixels και ύψος έχει 300 pixels. Και επίσης έχει background πορτοκαλί. Όμως όταν το εμφανίζουμε αυτό δεν μπορούμε να το διακρίνουμε, οπότε να δούμε τι θα συμβεί αν πάμε να ορίσουμε ένα border στα divs για να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε. Ας βάλουμε border ένα pixel μαύρο. Θέλει κανείς να κάνει κάποια πρόβλεψη πώς θα εμφανιστούν τα κουτιά μετά από αυτή την αλλαγή. Βάλαμε στα δύο κουτιά ένα border, ένα pixel. Θα έχουν ένα border, ένα pixel και θα χωρίζουν μια γραμμή 2 pixel. Ωραία. Μια πρόβλεψη είναι θα εμφανίζονται το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά στη μέση αντί για ένα pixel θα έχουν 2 pixel border που θα είναι το δεξί του ενός και το αριστερό του άλλου που θα ενώνονται. Θα επικαλύπτονται τα δύο border, οπότε δηλαδή θα υπάρχει ένα border. Δεύτερη επιλογή, θα φαίνονται δίπλα-δίπλα και θα επικαλύπτεται το border τους. Δηλαδή θα έχει παντού γύρω-γύρω ένα pixel και στη μέση μια γραμμή ενός pixel. Άλλη πρόβλεψη. Ωραία, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα που είδε το αποτέλεσμα, μπορεί κάποιος να μου πει γιατί πήγε το δεύτερο από κάτω. Γιατί χώραγε στο πατέρα το 400 pixel μαζί με το border, όταν για να χωρέσει πιο πέρα. Σωστά, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Εγώ έχω χωρίσει με το width να είναι 50%, που σημαίνει ότι θα είναι 200 pixel, αλλά το border δεν συμπεριλαμβάνεται, είπαμε, στο width που ορίζουμε. Ό,τι ορίζουμε εκτός του width προσθέτεται. Δηλαδή, τώρα το κουτί έχει πλάτος 200 pixel που είναι το width, συν 1 pixel που είναι αριστερά το border, συν 1 pixel που είναι δεξιά το border. Άρα συνολικά 202 pixel. Και θέλουμε να βάλουμε δύο κουτιά 202 pixel, το ένα δίπλα στο άλλο, σε ένα πατέρα όμως που είναι 400 pixel. Αυτό δεν χωράει, χρειάζονται 4 ακόμα pixels και γι' αυτό ο Broder τα βάζει από κάτω. Οπότε, αν πάμε τώρα στο body και το κάνουμε, το μεγαλώσουμε κατά πόσα θέλουμε, 4 pixel, θα εμφανιστεί. Πόσα? Δεν γίνεται, γιατί είναι 54 αυτό. Αν είναι 50%, βάζω 200 αυτό. Και μεγάλωσε το. Τώρα εμφανίζεται αυτό που είπαμε, δηλαδή να έχει στο κέντρο 2 pixel. Border και γύρω 2. Οπότε, ναι, στη μέση είναι πιο χοντρό επειδή είναι το ένα border του ενός κουτιού δίπλα στο άλλο και ακουμπάνε. Οπότε έχετε στο μυαλό σας ότι το width δεν σημαίνει ότι τόσο θα είναι όλο μας το κουτί. Προσθέτονται πάντα ό,τι borders βάλουμε και ό,τι paddings βάλουμε και ό,τι margins βάλουμε. Okay, ωραία, ας κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτά. Έχει μόνο μία λίστα με 4 στοιχεία.
Και θέλουμε να εφαρμόσουμε το CSS που βλέπουμε δεξιά, γιατί είναι το ίδιο αρχείο, δεξιά είναι πάνω από το style. Λοιπόν, θα χωρίσει, οι κάτω ιδιότητες είναι εύκολες, δηλαδή καταρχάς εφαρμόζονται σε κάθε LI element και θα έχουν border ένα pixel, background ένα γκρίζο πράγμα, τα γράμματα θα είναι άσπρα και χωρίζει κάτι άλλο για γράμματο σειρές. Οι τρεις πρώτες ιδιότητες, το float left width 150 pixel και το bottom 5 pixel είναι αυτό που θα δημιουργήσουν ένα εφέ που θα το έχετε δει πολλές φορές. Θέλω κάποιος να μου πει πώς πιστεύει ότι θα εμφανιστεί η συγκεκριμένη λίστα όταν εφαρμοστούν οι κανόνες που βλέπετε στα δεξιά. Και γενικά αυτό είναι μια καλή άσκηση να προσπαθείτε να προβλέψετε τι αποτέλεσμα θα έχει, μετά θα μπορείτε να σκέφτεστε πιο εύκολα τι κανόνες χρειάζονται κλπ. Σκεφτείτε. Ωραία, για πες μας. Ωραία, πολύ σωστά είναι. Η απάντηση είναι ότι θα δημιουργηθούν 4 κουτιά που θα έχουν πλάτος 150 pixel και padding 5 pixel, δηλαδή μέχρι τώρα θα είναι 160 pixel πλατιά, συν 2 pixel που είναι δεξιά αριστερά το border. Συνολικά το κάθε κουτί θα είναι λοιπόν 162 pixel. Και το κάθε ένα από τα 4 κουτιά θα είναι το ένα δίπλα στο άλλο και αυτό θα οφείλεται στην ιδιότητα float left. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στο browser. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μία λίστα που είναι το μενού μιας σελίδας έχει εμφανιστεί με πολύ γνωστή μορφή που έχετε δει, που είναι το ένα δίπλα στο άλλο και αυτό είναι με float left στα στοιχεία της λίστας. Βγάλω και το float left να δω πώς εμφανιζόταν κανονικά. Πέρα κάτω από το άλλο. Έτσι εμφανιζόταν κανονικά, βάζοντας float left, το καθένα πάει δίπλα από το προηγούμενο του. Ωραία, βάλω το πάλι float left να μικρύνει το παράθυρο. Ωραία, τι θα γίνει να μικρύνει τώρα το παράθυρο. Τι θα γίνει αν μικρύνουμε το παράθυρο και δεν χωράει όλη η λίστα με τα που ήταν δίπλα στο άλλο, δεν χωράει εμφανιστή. Ναι. Πολύ σωστά. Κάτω να το δούμε. Τώρα δεν χωράει τίποτα το ένα δίπλα στο άλλο, τώρα χωράνε 2. Τώρα χωράνε 3. Κάθε φορά ό,τι χωράει να μπει δίπλα στο άλλο, μπαίνει δίπλα στο άλλο, αλλά όταν δεν χωράει πάει από κάτω και δεν εμφανίζεται το ένα δίπλα στο άλλο και να κόβεται. Βάζει κάθε φορά όσα χρειάζονται. Και είπαμε για να μην γίνει αυτό στις σελίδες μας, ορίζουμε ένα ελάχιστο width που πρέπει να έχει το body, έτσι ώστε όταν το μικρύνουμε κι άλλο να βγει οριζόντιο scroller και να μην χαλάσει το μενού μας. Ναι. Τι θα γίνει αν ορίσουμε ένα ύψος συγκεκριμένο. Τι θα γίνει αν ορίσουμε ένα ύψος συγκεκριμένο. Θα το δεις τώρα, βράδυ. Πάλι ύψος, 50 pixel. Τα κουτιά γίνονται 50 pixel. Πώς θα βάλει πιο κάτω, θα όταν δεν χωράει ένα κουτί στο body, βγαίνει απ' έξω. Τώρα, βάλει ένα border στο body. Ωραία. Λοιπόν, το κόκκινο border είναι το body και μέσα του περιέχει αυτή η λίστα. Όταν είναι μία δίπλα στην άλλη, τα 50 pixel είναι αρκετά για να τη χωρέσουν, όπως βλέπετε χωράει είναι εσωτερικά του border. Όταν αρχίζουν και πηγαίνουν ένα κάτω από το άλλο, βγαίνουν έξω από τα όρια του κουτιού. Αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε, αν θα εμφανίζεται ότι βγαίνει έξω ή όχι. Ας το πούμε. Είναι η ιδιότητα overflow. Thank you.
γράψει τις τιμές που έχει. Είναι, διότι ένα overflow ορίζει στο σχήμα που την εφαρμόζουμε, αν όταν κάτι βγαίνει απ' έξω του, δηλαδή το υπερχειλίζει, γίνεται overflow, αν θα είναι hidden, που σημαίνει κόβεται και δεν εμφανίζεται. Το πόδι γενικά έχει περίεργη συμπεριφορά και στην προηγούμενη φορά που είδαμε το μάτσι που την εικόνα πάλι δεν έκανε αυτό που περιμέναμε. Λοιπόν, εδώ είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά του overflow hidden. Δεν χωράει κάτι μέσα στο deep που είναι ο πατέρας του και οπότε κόβεται. Απλώς ό,τι πηγαίνει από κάτω δεν φαίνεται στον browser μας. Η δεύτερη ιδιότητα, η δεύτερη μάλλον τιμή που μπορεί να πάρει που είναι το visible, είναι και το προεπιλεγμένο, δηλαδή ό,τι βγαίνει έξω από κάποια κουτί σχεδιάζεται και είναι αυτό που είπαμε και πριν. Το auto τώρα κάνει το εξής. Όταν δημιουργηθεί υπερχείληση στο element που το έχουμε ορίσει, δημιουργεί scroll bars. Οπότε τώρα που έχει auto, χρειάζεται μεγαλύτερο ύψος, άρα θα βάζω scroll bars. Αν δεν χρειάζεται, δεν έχω καθόλου scroll bars. Και η τέταρτη που είναι το scroll, έχει πάντα scroll bars και όταν δεν χρειάζονται είναι γκρίζες και δεν μπορούμε να τις πειράξουμε, όπως είναι εκεί πέρα. Όταν δεν χρειάζονται, ενεργοποιείται κατάλληλα αυτή που χρειάζεται, ναι. Να ρωτήσω, έχεις μη λίστα, μα υπερπλούτ left, θα ήθελα να μην χρειάζεται, δεν θα ήθελα. Ωραία, καλή ερώτηση. Τι θα γινόταν στη λίστα αν αντί για float left το κάναμε με display inline. Όταν ορίζουμε ένα element, είπαμε να είναι inline, καταρχάς το κουτί του γίνεται όσο ακριβώς χρειάζεται για να χωρίσει το περιεχόμενο. Ένα αυτό. Δηλαδή, το κουτί της πρώτης λέξης που είναι αρχική θα είναι μικρότερο από το ποιοι είμαστε που είναι πιο πολλά γράμματα. Δεύτερον, είπαμε ότι το width δεν έχει κάποια επίπτωση στα inline element. Συνεπώς, αυτό που γράψει width 150 pixel δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε, ας δούμε πώς θα εμφανιστεί. Τώρα, το κάθε στοιχείο της λίστας έχει width που είναι ανάλογο με το πόσα γράμματα, δηλαδή μάλλον το περιεχόμενό του. Το αρχική, δεν ξέρω πώς θα πει, ξεκινούμε, πάντως είναι μικρότερα από το ποιοι είμαστε. Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε σταθερό πλάτος, το κάνουμε με float left. Αν θέλουμε αυτό το να φαίνεται έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε display in line. Ναι. Επίσης. Ναι, η ερώτηση είναι αν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε με κάποιο τρόπο ότι ένα από τα τέσσερα δεν χωράει δεξιά, οπότε πάει από κάτω και σε αυτή την περίπτωση να πάνε όλα από κάτω. Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε με CSS, τουλάχιστον μπορώ να σκεφτώ τώρα έναν τρόπο. Και αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε με JavaScript, να κάθε φορά να ψάχνει να δει που είναι το element και να το βάζει, αν είναι μάλλον ένα από κάτω, να τα βάζει όλα. Πάντως με CSS μάλλον δεν γίνεται. Και θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε, ναι. Μπορεί να κλειδώσουμε να μην πάρει με κάτω και να έχει σκορ, αλλά κάτω έχει το πλάι, οριζόντιο. Έτσι όπως είναι, δηλαδή να μην πάνε από κάτω. Και όταν θα μικραίνει η οθόνη, να βγει σκορ από κάτω, οριζόντιο. Τώρα, αυτό που έχουμε κάνει είναι το εξής. Έχουμε το div, το πρώτο, που είναι αυτό που περιέχει τη λίστα. Και είναι τόσο, έχει άλλο χρόνο.
και μέσα του περιέχει ένα UL το οποίο έχει width 1000 pixel, το οποίο θα βγαίνει κάπως έτσι. Και τώρα εμείς έχουμε επιλέξει το εξωτερικό element που είναι το div, το overflow να το κάνει scroll, που σημαίνει ότι αφού τα 1000 pixel βγαίνουν εκτός, τότε θα εμφανίσει οριζόντιο scroll τώρα εδώ πέρα. Και στα 1000 pixel χωράνε σίγουρα και τα 4 στη σειρά, οπότε είμαστε ok. Δηλαδή, το εσωτερικό κουτί περιέχει μέσα τα 4 στοιχεία της λίστας μας, στα 1000 pixel, και μετά αυτά τα 1000 pixel τα έχουμε βάλει σε ένα μικρότερο κουτί, που είναι το div, και αυτό το μικρότερο κουτί του έχουμε ορίσει το scroll του, ό,τι βγαίνει απ' έξω μάλλον να γίνεται scroll, και γίνεται έτσι. Και όμως έχει βγάλει και κατακόρυφο scroll. Έχει βάλει κατακόρυφο scroll, αλλά επειδή έχουμε ορίσει scroll, άμα βάλουμε... Ναι, ότο. Πριν πόσο ήταν που ήταν κάτω το scroll, ήταν στο bottom. Ναι, τώρα το overflow συμβαίνει στο div. Όταν το overflow συμβαίνει σε ολόκληρο το έγγραφο, το scroll εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Δηλαδή, κάθε φορά το element το οποίο υπερχειλίζεται, αν έχει overflow που να, το αποτέλεσμα του να είναι scrollable, θα εμφανιστεί στα όρια του συγκεκριμένου element, όχι πάντα σε όλο το παράδειγμα. Ναι, είτε στα όρια του συγκεκριμένου element. Δηλαδή θα εμφανιστεί κάτω στη σελίδα και όχι στο τέλος του παραθύρου. Τι, για το scroll, ναι. Η ερώτηση ποια είναι. Αναφέρει για το body, ότι θα εμφανιστεί μέσα στο τέλος του body. Ναι. Λέει θα εμφανιστεί, θα κατέβεις το scroll δεξιά κάτω στο body για να υπάρχει το scroll δεξιά. Το scroll οριζόντια, ναι, καλή ερώτηση, ναι. Έστω ότι αυτό είναι το παράθυρό μας και το body έχει μεγάλο ύψος που σημαίνει ότι δεν χωράει, δηλαδή θα βγει από κάτω. Ας το κάνουμε, χίλια πίξελ ψηλό. Θα βάλεις το μέχρι. Ωραία. Τώρα, αυτό, βέβαια, υπερχειλίζεται βέβαια και το body από τα δεξιά, που είναι η λίστα που πάει προς τα έξω το παράθυρο. Το κάθε scroll bar, η ερώτηση ήταν αν αυτό το scroll bar θα εμφανιζόταν κάτω-κάτω αφού κάνουμε, δηλαδή κάνουμε scroll down αυτό και θα εμφανιζόταν όταν πέφτανα κάτω-κάτω στη σελίδα το οριζόντιο scroll bar ή θα εμφανιζόταν εκεί που φαίνεται. Φαίνεται εκεί πέρα, επειδή τώρα το overflow δεν έχει γίνει στο body, δηλαδή το body έχει μεγαλώσει και αυτό που γίνει το overflow στην πραγματικότητα είναι το ολόκληρο το παράθυρο. Αν περιορίσω το body, τότε θα εμφανιστούν τα scroll bars εκεί που πρέπει. Τώρα στο body δεν ξέρω, έχει κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά να το βάζουμε, δεν ξέρω τι το κάνει αυτό το closer. Τώρα στο εσωτερικό div, που το έχουμε περιορίσει, το scroll εμφανίζεται κάτω εκεί που τελειώνει το element. Και αν το κλείσουμε το παράθυρο, βγαίνει πιο κάτω αφού κάνουμε scroll down. Οπότε, άμα περιορίσεις κάποιο element που είναι μέσα στο body, αλλά πηγαίνει πιο κάτω, θα πρέπει να κατέβεις κάτω με το κάθε scroll bar για να βρεις το οριζόντιο. Αν υπερχειλίζεται ολόκληρο το παράθυρο, θα εμφανιστεί το scroll bar στο κάτω μέρος του παραθύρου σου. Ωραία. Ας συνεχίσουμε τώρα με το... Ωραία. Επειδή η εργασία είναι κάπως δύσκολη, πολύ δύσκολη βασικά, έχει καινούργιες έννοιες, ας συζητήσουμε λίγο τι, γενικά στοιχεία για το τι βλέπουμε και το τι χρειάζεται. Καταρχάς να ρωτήσω πόσα floats, πόσα στοιχεία μάλλον που έχουν float βλέπετε και χρειάζονται.
Θα σκεφτείτε λίγο. Έχει σκεφτεί όλοι. Θα ρωτήσω κάτι που δεν σηκώνει χέρι.
Θα σχεδιαστεί πρώτα το H1, που θα είναι ένα κουμπί μεγάλο. Αυτό εδώ πέρα. Και μετά από κάτω θα έχω τη λίστα, θα την κάνω float right. Αυτό θα κάνει τη λίστα να εμφανιστεί δεξιά εδώ. Και το υπόλοιπο έγγραφο θα μπορεί να πηγαίνει και αριστερά της λίστας. Δηλαδή το αποτέλεσμα μου δεν θα είναι αυτό που θέλω. Όταν κάνω κάτι float right, δεν μπορεί να πάει πιο πάνω από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή, χωρίς float, αυτό θα έπαιρνε πάλι ολόκληρη τη γραμμή, αλλά βάζοντας float σε ένα στοιχείο, δεν το πηγαίνει πιο πάνω από όσο ήταν. Οπότε, βάζοντας float right στο μενού που έχω δεξιά, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλω, αλλά θα έχει το αποτέλεσμα να είναι ο τίτλος και από κάτω το μενού που θα είναι float right. Άρα έχουμε πρώτα ένα float left εκεί. Το δεύτερο float ποιο είναι? Αν φτάσουμε στη fairway και float right στο κάτω, θα πήγαινε... Ωραία, καλή ερώτηση. Η ερώτηση είναι η εξή. Έστω ότι στο H1 το ορίζω εγώ με την ιδιότητα width να είναι τόσο. Συνεπώς εδώ πέρα έχει και ένα χώρο. Και ορίζω επίσης και στην από κάτω λίστα να είναι float right. Αυτή θα πάει εδώ πάνω στον κοινό χώρο ή όχι? Η απάντηση είναι όχι, γιατί υπάρχει ένας καθένας που ισχύει πάντα κάθε φορά. Σε ένα block element το άθροισμα, το width, συν το border, συν το padding, συν το margin, θα πρέπει να ισούται με το εσωτερικό width του πατέρα. Άρα, όταν ορίζεις εσύ width 200 pixels για παράδειγμα, αυτόματα το margin γίνεται όσο ο κενός χώρος εδώ πέρα. Άρα, στην πραγματικότητα αυτός ο χώρος δεν είναι κενός, αλλά πιάνεται από το margin του H1. Okay. Άρα, αυτό δεν θα μπορεί να πάει πιο πάνω, γιατί εδώ πέρα υπάρχει περιθώριο από το H1. Θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, απλά το κουτί του H1 θα είναι μικρότερο. Ωραία, τι άλλα flows βλέπετε? Είπαμε, η γενική ιδέα είναι όταν κάποια στοιχεία είναι αριστερά από το άλλο, αυτό δεν είναι η κανονική μορφή που εμφανίζονται, άρα κάποιο float παίζει. Καλά, όχι. Στην προηγούμενη λίστα. Άμα όσο είπαμε και για παγιού, πώς κάνουμε το πρόβλημα. Στην προηγούμενη λίστα που φτιάξει την κοινική μας, άμα βάζαμε τα παιδιά float right, float left, float right, και εσύ θα προβλήσεις από το πρόβλημα, θα πήγαινε δεξιά, θα προτάμε αριστερά. Η ερώτηση είναι, άνοιξε λίγο το... Είναι σε κάνεσκο. Το flow και πέντε. Αν το έχουμε χαλάσει. Αν σε αυτό είπας ερωτώσει, αντί να είχα float left, είχα float right, πώς θα εμφανιζόντουσαν? Ναι, ας βάλουμε τις λίστες αυτά το team και να βάλουμε float right στις αρχές λίστες. Θέλει να προβλέψει κάποιος πώς θα εμφανιστεί. Αντί για float left, έχω βάλει τα σχέδια της λίστας να κάνω float right. Θα γίνουν δεξιά και με ανάποδη σειρά. Δεξιά και με ανάποδη σειρά, πρώτη επιλογή. Άλλος. Μόνο με ανάποδη σειρά, δηλαδή, όπως πετώθηκε με ανάποδη σειρά. Πάμε. Εμφανίζονται έτσι, λοιπόν. Έχει... το πρώτο έχει πάει δεξιά, θα έχουν κολλήσει δεξιά και τώρα άμα δικαιούμε το project θα πηγαίνει από δεξιά από κάτω. Ωραία, πάλι το παράδοσμα. Όχι. Μια μέση. Εντάξει, συνεχίζουμε. Οπότε η συνεργασία, η γενική ιδέα είναι όταν θέλετε ένα πράγμα να πάει αριστερά από κάτι, θα χρησιμοποιήσετε float για να το πάτε εκεί που θέλετε, πειραματιστείτε πολύ. Ίσως να μην σας πετύχουμε την πρώτη, μην απογοητευτείτε. Είναι από τα δύσκολα πράγματα του CSS αυτά.
Λοιπόν, τώρα έχουμε και την τοποθέτηση των στοιχείων. Η ιδιότητα είναι η ιδιότητα position και έχουμε τρία modes που μπορούν να εμφανιστούν τα στοιχεία. Static, relative, absolute και fixed. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το static, είναι στην επόμενη. Το στοιχείο σχεδιάζεται κανονικά, χωρίς να έχει κάποια ιδιαιτερότητα, δηλαδή όπως θα εμφανιζόταν αν δεν είχαμε ορίσει κάποια position, και είναι και ο προεπιλεγμένος τρόπος για όλα τα στοιχεία. Το ενδιαφέρον με τους άλλους τύπους είναι το position relative. Το position relative σημαίνει ότι η θέση ενός στοιχείου είναι σχετική με τη θέση που θα εμφανιζόταν αν δεν είχε position relative. Δηλαδή, ένα στοιχείο έστω ότι δεν έχει position relative και εμφανίζεται σε μια αλφα θέση, για παράδειγμα εδώ πέρα. Με το position relative μπορώ να του πω ότι από εδώ που θα εμφανιζόσουν να πήγαινε πιο πάνω ή πιο κάτω ή πιο δεξιά ή αριστερά. Αυτό με το πόσο offset θα έχει από τη θέση που θα εμφανιζόταν, το ορίζω με τις ιδιότητες top, left, bottom και right. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έχω μια παράγραφο με ένα span μέσα και στο span το έχω εφαρμόσει position relative και top 10 pixel. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε εκεί. Να το εξηγήσουμε λίγο. Η λέξη που υπάρχει μέσα στο span την έχω ορίσει να έχει top 10 pixel. Αυτό σημαίνει ότι από τη θέση που βρισκότανε θέλω να απέχει από πάνω 10 pixel, δηλαδή να κατέβει 10 pixel προς τα κάτω, και αυτή είναι η απόσταση που έχει δημιουργηθεί και έχει αυτό το εφέ. Το υπόλοιπο έγγραφο σχεδιάζεται σαν να μην το είχα μετακινήσει. Δηλαδή, αν μετακινούσα αυτή τη λέξη δεξιά ή αριστερά, η λέξη που βρίσκονται, το άμα και το η άλλη λέξη, θα εμφανιζόταν κάτω από τη λέξη που θα είχαμε βάλει εμείς από πάνω τους. Δηλαδή το conceptual θα εμφανιζόταν πάνω από τις λέξεις δεξιά και αριστερά. Ναι, δηλαδή, όταν βάζω position relative, τα υπόλοιπα σχεδιάζονται σαν να έχει position static. Δεν θα αλλάζει και το ύψος της γραμμής. Δηλαδή, άμα είχε περισσότερες και άλλες γραμμές, όταν άλλαζε παράγραφο, άλλαζε γραμμή, θα πήγαινε πιο κάτω. Η ερώτηση είναι, αν έχει και άλλες γραμμές, αν η από κάτω γραμμή θα λάμβανε υπόψη της ότι έχει κατέβει η συγκεκριμένη λέξη. Όχι, δεν τη λαμβάνει υπόψη της. Είπαμε ότι το υπόλοιπο έγγραφο, που το υπόλοιπο έγγραφο συμπεριλαμβάνει και τις παρακάτω γραμμές, σχεδιάζεται σαν να μην είχε μετακινηθεί καθόλου. Δηλαδή, για το υπόλοιπο έγγραφο η λέξη είναι στη θέση της και μετά με κάποιο τρόπο αυτή η λέξη μετακινείται και το υπόλοιπο έγγραφο δεν επηρεάζεται. Αλλά θα μπορούσε να υπάρξουν και άλλο καλύψεις. Ναι, αν είχε από κάτω γραμμές και το πηγαίναμε αρκετά κάτω, θα καλύπτονταν με την από κάτω σειρά. Αν το πηγαίναμε δεξιά, θα επικάλυπτε τη δεξιά λέξη, για παράδειγμα. Αυτό είναι ο τρόπος που λειτουργεί το position relative. Τώρα να δούμε το position absolute. Το position absolute μοιάζει κάπως με το position relative. Εκεί που ενδιαφέρον είναι το σημείο με βάση το οποίο έχουν reference, δηλαδή όταν ορίσω με το position absolute το αντίστοιχο top 10 pixel, αλλάζει το σημείο από το οποίο μετριέται αυτό το 10 pixel. Επίσης, αλλάζει ο τρόπος που συμπεριφέρεται το υπόλοιπο έγγραφο. Όταν βάζω position absolute, είναι όπως με το display none, που το υπόλοιπο έγγραφο σχεδιάζεται σαν να μην υπήρχε, έτσι και με το position absolute. Όταν ένα στοιχείο έχει position absolute, μεταφέρεται σε έναν δικό του κόσμο και αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με το υπόλοιπο έγγραφο. Πάλι χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες top, left, bottom, right για να ορίσουμε πόσο θα απέχει από το σημείο από το οποίο μετράμε τις αποστάσεις. Τώρα, ποιο είναι το σημείο από το οποίο μετράμε τις αποστάσεις. Αυτό εξαρτάται από το έγγραφό μας και τις ιδιότητες που έχουμε. Είναι ο πρώτος πρόγονός του, ο οποίος δεν έχει position static. Δηλαδή, αν έχω ένα κουτί το οποίο έχει position relative, το οποίο είναι διαφορετικό από το static, και εσωτερικά σε αυτό ένα δεύτερο element έχει position absolute, τότε η θέση από την οποία μετράμε τις αποστάσεις είναι η πάνω αριστερή γωνία του πατέρα. Αν κανένας πρόγονος όπως ανεβαίνουμε στο HTML δεν έχει position relative, τότε θα μετράμε τις αποστάσεις από την πάνω αριστερή γωνία του browser. Την επόμενη,
δύο εφόμενες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Έχω μία παράγραφο που περιέχει κάποιο κείμενο και στο τέλος έχει ένα άδειο spam. Τώρα, σε αυτό το εφαρμόζω στην παράγραφο που είναι ο πατέρας του spam, συνεπώς είναι και πρόγονος, εφαρμόζω position relative. Άρα, ο πρώτος πρόγονος του spam δεν έχει position static. Άρα, αφού στο spam έχω position absolute, η θέση από την οποία μετράω τις αποστάσεις που ορίζω είναι η πάνω αριστερή γωνία της παραγράφου. Και έχω ορίσει το span να είναι 40-40 πίξελ ένα κουτί και να είναι κόκκινο και θέλω από την πάνω αριστερή γωνία της παραγράφου να απέχει 0 πίξελ από πάνω και 0 πίξελ από αριστερά. Ωραία, είναι αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα δούμε τώρα. Επειδή δεν είναι κατευθείαν, το κουτί αυτό έχει κρύψει τη λέξη lorem. Δείξτε τον κώδικα. Στον κώδικα υπάρχει λέξη lorem ipsum. Και στο αποτέλεσμα, αυτό το κουτί, επειδή το έχω ορίσει με position absolute, να είναι στην πάνω αριστερή γωνία της παραγράφου, έχει μπει πάνω από τη λέξη που ήταν εκεί πέρα. Είπαμε ότι όταν έχω position absolute μεταφέρεται σε δικό του κόσμο, δεν επηρεάζει το υπόλοιπο έγγραφο, άρα η παράγραφος σχεδιάστηκε θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάποιο element εκεί που είναι το κόκκινο κουτί και το κόκκινο κουτί έχει μπει από πάνω. Πήγαινε στην επόμενη, ναι. Ναι, και το position fixed. Το οποίο δηλαδή που βάλαμε relative αφορά από γονό. Ωραία. Στο οποίο που έχουμε ορίσει position relative σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται η παράγραφος είναι με relative, δεν είναι static. Θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε ενδεχομένως και την παράγραφο. Δηλαδή, εκτός από position relative, βγαίνουμε και λίγο πιο πάνω. Αλλά πολλές φορές το κάνουμε αυτό για να επιλέξουμε το σημείο με το οποίο θέλουμε να αναφερόμαστε στα absolute παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε το relative για να, με σκοπό να μετακινήσουμε ένα element. Το κάνουμε και με σκοπό να επιλέξουμε το σημείο αναφοράς μας. Οπότε, άμα έχουμε κάποιο. Για την παράγραφο δεν αλλάζει κάτι. Για την παράγραφο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, το position relative από τη στιγμή που το top bottom left είναι 0 αυτόματα σημαίνει ότι από τη θέση που θα εμφανιζόταν δεν θα μετακινηθεί καθόλου, άρα δεν έχει καμία διαφορά. Και στο span το absolute έχει, επειδή έχω επιλέξει relative, έχει σημείο αναφορά στην παράγραφο. Τώρα, αν δεν είχα επιλέξει σημείο αναφορά στην παράγραφο, το κόκκινο κουτί θα πήγαινε και θα κόλλαγε στην πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου από τον browser μας. Και η παράγραφος θα έβγαινε πιο κάτω πιθανώς. Δηλαδή θα άλλαζε το σημείο αναφοράς μας. Να δούμε το fixed. Το fixed είναι μια ιδιότητα η οποία το αποτέλεσμά της είναι το στοιχείο που εφαρμόζεται πάλι μεταφέρεται σε δικό του κόσμο. Το υπόλοιπο έγγραφο δεν επηρεάζεται από αυτό, δεν γνωρίζει την ύπαρξή του. Ορίζουμε top left, bottom right, αλλά αυτή τη φορά δεν έχουμε δυνατότητα να επηρεάσουμε το σημείο αναφοράς και το σημείο αναφοράς είναι πάντα το περίγραμμα του browser. Οπότε, και επίσης όταν κατεβάζω τη σελίδα με το scroll bar, ό,τι είναι fixed δεν κουνιέται, δηλαδή είναι πάντα εμφανίζεται. Αυτό το έχετε δει σίγουρα, είναι ο τρόπος που εμφανίζεται το chat στο Facebook. Αν έχετε παρατηρήσει, είτε πάτε πάνω κάτω στη σελίδα, ό,τι και να κάνετε βασικά, το chat είναι εκεί πέρα και εμφανίζεται κάθε φορά στο κάτω μέρος του παραθύρου. Αυτό για να μένει εκεί και να μην κουνιέται, έχει εφαρμοστεί position fixed και δεν κουνιέται ανάλογα με το που πάμε το σκόρμα. Λοιπόν, ναι. Ας δούμε τώρα πώς μας χρησιμεύουν αυτά για να φτιάξουμε κάποια εφέ. Είναι αν το position. Εκτός από τα εφέ, θα δούμε και σε τι μας χρησιμεύει. Αυτό που είδαμε στην αρχή, το display none. Δείξε πώς δουλεύει, πρέπει να βάλω το δίκτυο. Τώρα το εφέ που έχουμε δημιουργήσει είναι το εξής. Όταν πηγαίνει το κωδίκι πάνω από τις υπηρεσίες, το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζεται ένα υπομενού
το οποίο έχει υποκατηγορίες τις υπηρεσίες. Αυτό το υπομενού, όταν το ποντίκι δεν είναι πάνω από τη λίστα, έχει display none και το εμφανίζουμε κάθε φορά που γίνεται hover. Βάλουμε να δούμε λίγο τον κώδικα χωρίς CSS στον Firefox, εκεί κάτω είναι το παιχνίδι. Δίπλα στο cookie. Ούτε κώδικα. Σε προβολή. Άνοιξε το αρχείο στον Firefox, σημαίνει το προβολή χωρίς style. Ωραία, αυτό είναι το HTML, είναι μια λίστα, μια εμφολευμένη λίστα και ας δούμε και το εμφολευμένη λίστα, ναι, και ας δούμε και το CSS που το αποτέλεσμα του είναι αυτό το εφέ που βλέπουμε. Ωραία, λοιπόν, καταρχάς ο πρώτος επιλογές επιλέγει όλα τα στοιχεία λίστας και τους ορίζει να έχουν ένα συγκεκριμένο ύψος και ένα συγκεκριμένο πλάτος. Επίσης θα κάνω float left, που είναι ο λόγος που εμφανίζονται το ένα δίπλα στο άλλο της πρώτης λίστας. Μετά έχω padding 5 pixels για να μην κολλάει το border του κάθε του hue στα γράμματα. Έχω βάλει ένα περιθώριο 5 pixels. Background κλπ. Εντάξει, αυτά είναι εύκολα, τα έχουμε πει. Τώρα, σε κάθε στοιχείο λίστας το position είναι relative. Κατέβα λίγο κάτω. Αυτό για ποιο λόγο το έχω κάνει. Όταν εμφολεύω μία λίστα, δηλαδή το εσωτερικό UL, ο πρώτος του είναι το στοιχείο λίστας της εξωτερικής. Άρα, αν θέλω εγώ να τοποθετήσω το εσωτερικό UL και το σημείο αναφοράς μου να είναι κάθε φορά το αντίστοιχο πεδίο, θα πρέπει ο άμεσος πατέρας του να έχει position διαφορετικό από το static. Και επειδή δεν θέλω να μετακινήσω και τα εξωτερικά θα βάλω relative και δεν θα ορίσω καθόλου top, left, bottom, right. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που έχω κάνει με το λίγο position relative για να επιλέξω το σημείο αναφοράς μου. Μετά έχω επιλέξει ότι όταν βάζω το ποντίκι μου πάνω από ένα στοιχείο της πρώτης λίστας, τότε η επόμενη λίστα που αν υπάρχει θα γίνεται display block. Το είχαμε δείξει όταν είπαμε για το hover, δεν ήταν ανάγκη να είναι στο τελευταίο element. Όταν κάνω hover, όταν το ποντίκι πάει πάνω από ένα στοιχείο της εξωτερικής λίστας, η εσωτερική λίστα είναι αυτή που παίρνει τον κανόνα display blocks και όχι το στοιχείο από το οποίο αυτό το ποντίκι είναι πάνω. Καταλαβαίνεις αυτό το selector. Επιλογές. Ωραία. Όταν βάζω το ποντίκι πάνω από το εξωτερικό, έλα, ναι. Βασικά, αν είχε και κάτω ένα από τα στοιχεία της κάτω λίστας, είχε άλλη μια λίγο λίστα. Θα εμφανίζει και τις δύο ταυτόχρονα ή θα πρέπει να πας να τα πάρω το από κάποιο στοιχείο. Ναι, ο συγκεκριμένος επιλογέας επιλέγει όλες τις λίστες που είναι απόγονοι ενός LI που έχει το ποντίκι από πάνω. Συνεπώς, αν έχεις πολλές εμφολευμένες λίστες, τότε θα εμφανιζόντουσαν όλες, γιατί θα τις επιλέξει όλες. Ωραία, αυτό είναι που εμφανίζει τη λίστα μου και τώρα έχω την κλάση submenu. Αυτή η κλάση χαρακτηρίζει την εσωτερική λίστα. Στο δεύτερο Alive Me υπηρεσίες υπάρχει μια URL που έχει κλάση submenu και έχει τρία στοιχεία. Τώρα, το CSS που έχω εφαρμόσει σε αυτή την υπολίστα είναι αυτό που την κάνει να εμφανίζεται κάτω από τη από το στοιχείο που ανήκει, δηλαδή κάτω από τις υπηρεσίες. Display none, διότι θέλω όταν δεν έχω το ποντίκι μου εκεί που πρέπει να μην εμφανίζεται. Position absolute, επειδή θέλω να την τοποθετήσω με αναφορά στον πατέρα της που είναι η λέξη υπηρεσίες, το κουτί μάλλον που περιέχει τη λέξη υπηρεσίες, θέλω να το τοποθετήσω με βάση αυτό. Και έχω ορίσει να είναι 30 pixel κάτω από αυτό, από τα αριστερά του να απέχει 0 και επίσης έχω βάλει margin και padding που έχουν από μόνες τους οι λίστες. Τα έχω ορίσει να είναι 0. Και το αποτέλεσμα αυτού που έχω γράψει. Τώρα, η δεύτερη λίστα απέχει 30 pixel από την πάνω αριστερή γωνία του κουτιού που λέει υπηρεσίες, είναι 30 pixel κάτω. Από την αριστερή του πλευρά απέχει 0, γι' αυτό είναι ακριβώς από κάτω. Και επειδή έχω βγάλει και τα margin και padding στη δεύτερη λίστα, δεν έχει καθόλου κενά.
Ναι. Γιατί υπερτερεί το display του hover και όχι το display του submenu. Γιατί υπερτερεί. Γιατί υπερτερεί. Λοιπόν, εντάξει, επειδή έχει πάει 7 η ώρα, δεν έχουμε χρόνο να καλύψουμε την ύλη, θα λέγαμε σήμερα. Οπότε θα τα πούμε την άλλη φορά, γιατί κάποιοι ίσως έχετε δουλειές. Οπότε την άλλη φορά θα πούμε ειδικότητα, θα απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, είναι το αμέσως επόμενο, αλλά δεν το λάβουμε δυστυχώς. Ναι, αυτό θα πούμε. Και μετά θα πούμε τα δικτυακά θέματα όπως έχουμε κανονίσει. Οπότε θα μάθετε λίγο ακόμα εσείς σε ένα μάθημα.